8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τον θάνατο του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κλειρίδη. Τη μνήμη του ιστορικού ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού τίμησε σήμερα η πολιτεία στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ετήσιο μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στον ιερό ναό της του Θεού Σοφία στο Στρόβολο. Ήταν η μέρα μνήμης για έναν ηγέτη που άφησε τη σφραγίδα του, που η ιστορία θα αναφέρεται και αναφέρεται για τους αγώνες, για τα επιτεύγματα, για το πείσμα, το ήθος, την πίστη του στη δημοκρατία και την ελευθερία. Με τη σειρά του αβεροφνιοφύτου αναφέρθηκε στον οραματισμό και τον πατριωτικό ρεαλισμό που διακατήχε τον Γλαύκο Κλειρίδη, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στην ιστορική ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις τουρκικές προκλήσεις και αδιαλεξία, να κάνουμε πράξη, να πραγματώσουμε το μεγάλο όραμα του Γλαύκου Κλειρίδη, να ζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα. Το στίγμα της προσωπικότητας του Γλαύκου Κλειρίδη, τόσο ως πολιτικού όσο και ως ανθρώπου, έδωσε στον επιμνημόσυνο λόγο που εκφώνησε ο πρώην Υπουργός Υγείας Φρίξος Σαββίδης. Το συνέστημα που έβγαινε πάντα από τα βάθη της ψυχής του, δασκόπησε σε με 5 λέξεις. Την πατρίδα που ελάττω να δώσω. Αυτός ήταν ο θάος που τον καθοδηγούσε σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του. Παρόντες στο μνημόσυνο ήταν μελή της οικογένειας του Γλαύκου Κλειρίδη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης, καθώς και εκπρόσωποι των κομμάτων και πλήθος κόσμου. Πολιτεία και λαός τίμησαν.